όταν βρίσκεται μια δουλειά, τι σας προσφέρουν. Ωραία. Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη προσφορά από αρχιτέκτονες στην εποχή μας. Δηλαδή υπάρχει πληθώρα αρχιτεκτόνων και αυτοί οι άνθρωποι καλούνται πλέον να λειτουργήσουν σαν μηχανές υπερπαραγωγής. Θέλω να πω ότι ένας αρχιτεκτόνας καλείται να αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι, να έχει ένα μεγάλο κομμάτι γνώσεων για να βρει, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς. Από τις σπουδές μας ευτυχώς έχουμε κατάρτιση. Έχουμε και οι ίδιοι προσπαθήσει να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει, λέω, μεγάλη προσφορά στην εργασία. Υπάρχουν πολλοί άνεργοι μηχανικοί. Η ζήτηση είναι μικρή. Ο κατασκευαστικός κλάδος πραγματικά έχει πεθάνει. Και μάλιστα απασχολούσε και πολλούς εργαζόμενους. Πλέον υπάρχουν πολλοί μηχανικοί οι οποίοι αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό. Το σκέφτεστε εσείς να φύγετε? Εγώ προς το παρόν δεν έχω αναπτύξει αυτές τις τάσεις φύγης. Έχω πράγματα που με δεσμεύουν, με δένουν στη χώρα. Τι σας δεσμεύει πιο πολύ? Υπάρχουν οι άνθρωποι, οι δικοί μου άνθρωποι, τους οποίους δεν θα ήθελα σε αυτή τη βάση να αφήσω. Άρα μιλάτε για συναισθηματικό κυρίως δέσιμο. Έχω συναισθηματικό κυρίως δέσιμο. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, θα φεύγατε? Πραγματικά έχω, κάθε μέρα μπαίνω στα διάφορα sites και αναζητώ εργασία στο εξωτερικό. Και μετά βρίσκω κάτι στο τέλος για να με κρατήσει εδώ. Μια ελπίδα. Μια ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Κάθε μέρα ενημερώνομαι και προσπαθώ να μάθω τι συμβαίνει στη χώρα μου. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι αυτό που διακρίνω, ότι δεν υπάρχει ένα συντονισμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της εθνικής οικονομίας, της οικονομίας της Ελλάδας. Εδώ πέρα έχουμε τρεις εκπροσώπους αυτή τη στιγμή πολιτικών κομμάτων και μάλιστα περιμένουμε να έρθει και ένας τέταρτος, ο κύριος Φάλης Καρνιδιώτης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι εδώ μπροστά σας. Τι θέλετε να τους ρωτήσετε απευθείας για το θέμα αυτό, το οποίο σας αφορά πρώτον ως νέα κοπέλα, δεύτερον ως επιστήμονα, τρίτον ως εργαζόμενη? Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι για εμάς τους νέους επαγγελματίες, για εμάς που δεν έχουμε αυτές τις τάσεις φύγης για το εξωτερικό, ακόμη τουλάχιστον, γιατί όλοι λίγο πολύ θα το σκεφτούμε. Πιστεύω άμεσα κιόλας. Για εμάς που δεν έχουμε την κατάρτιση ή την ικανότητα να δημιουργήσουμε μια νέα εφαρμογή στα iPad και στα iPhone, το οποίο τελευταία αυτό βλέπουμε έντονα. Ή για εμάς που δεν έχουμε την τάση να γυρίσουμε στην αγροτική παραγωγή, παρότι πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό σχέδιο για το πρωτογενή τομέα. Για όλους εμάς. Πότε θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε, πόσο θα αμοιβόμαστε και πού θα εργαστούμε? Πώς θα βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα? Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Αναγνωστάκο, μιας και είναι εκπρόσωπος βεβαίως των Ανεξάρτητων Ελλήνων, διότι υπάρχουν τρία κόμματα αυτή τη στιγμή που στηρίζουν μια κυβέρνηση, αλλά θέλω να ακούσω και την απέναντι πλευρά, την αντιπολίτευση, η οποία προφανώς θα πρέπει και εκείνη να έχει κάποιο σχέδιο δράσης. Βεβαίως. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκπομπή σας με το θέμα αυτό, το οποίο βέβαια θα μπορούσε να διαρκέσει αυτή η συζήτηση πάρα πολλές ώρες, γιατί θίγουμε και ένα, μέρες τεράστι... και μήνες, ένα τεράστιο προφανώς. Ζήτημα, ένα τεράστιο ζήτημα, το ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης, της ανεργίας, της απασχόλησης και ιδιαίτερα που αφορά τη νέα γενιά, το μέλλον αυτού του τόπου, σε ένα χρονικό σημείο που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την πατρίδα μας και για το λαό μας. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε και όπως έχουν παρακολουθήσει όλοι, είδαμε ότι παίζεται ένα παιχνίδι οικονομικών συμφερόντων χωρών και συγκροτημάτων στην πλάτη της Ελλάδας, με θέμα την χώριση της δόσης, την καταβολή της δόσης, αφού το ελληνικό κοινοβούλιο υποχρεώθηκε να ψηφίσει μέτρα περικοπές της τάξης των 13,5 δις για να πάρει σαν αντίδωρο τα 31,5 δις και μέχρι στιγμής δεν τα έχει πάρει. Εμείς δεν επιχαίρουμε για το γεγονός αυτό, αν και το είχαμε προβλέψει, και δεν επιχαίρουμε όχι γιατί αυτά τα χρήματα των 31,5 δις δεν πρόκειται να μπουν στην πραγματική οικονομία, θα πάνε για να εξυπηρετήσουν υπάρχον χρέος και να εξυπηρετήσουν την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Εμείς λέμε ότι τα χρήματα αυτά δεν τα έχουμε ανάγκη, γιατί είναι χρήματα τα οποία εξυπηρετούν την αποπληρωμή ενός επαχθούς και επονίδιστου χρέους, το οποίο θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να διαγράψει, να κινηθεί μονομερώς και να διαγράψει
και να θέσει τους όρους για μια νέα εθνική αναπτυξιακή πορεία. Κύριε Αναγνωστάκο, με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. Να πάμε στο θέμα. Το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο που έδωσε η κυρία Βαρδούνη. Θα σας πω το εξής. Και σας ρώτησα για συγκεκριμένο σχέδιο. Μετανάστευση Ελλήνων πτυχιούχων. Επειδή και στους ανεξάρτητους Έλληνες είμαι υπεύθυνος για τον τομέα των παραγωγικών και των επιστημονικών φορέων και προέρχομαι και από τον χώρο της παραγωγής. Έχω αναπτύξει τη δική μου παραγωγική εταιρεία και σε τομείς αντίστοιχους υψηλής τεχνολογίας και προσθέμενης αξίας, έχω και την προσωπική μου εμπειρία και την οποία θα σας την καταθέσω καλόπιστα. Το 2010, 14.000 Έλληνες εξειδικευμένοι επιστήμονες αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν. Το 2011, αυτό είναι δεδομένο. 23, τι γίνεται από εκεί και πέρα. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ, για να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Την ίδια στιγμή οι λαθρομετανάστες, οι ανειδίκευτοι λαθρομετανάστες έχουν κατακλείσει την ελληνική επικράτεια. Την ώρα λοιπόν που ο ανθός της ελληνικής νεολαίας, το εξειδικευμένο επιστημονικό μας προσωπικό, αναζητά την τύχη του και το μέλλον του στις χώρες της Ευρώπης, του Καναδά, της Αμερικής και της Αυστραλίας, εμείς εδώ επιτρέπουμε ακόμα να αναπτύσσεται το φαινόμενο αυτό της λαθρομετανάστευσης που απειλεί όχι μόνο τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και οπωσδήποτε και την οικονομία. Τι πρέπει να γίνει? Μισό λεπτό, κύριε Αναστάκο. Πρέπει να γίνει ανάπτυξη. Πείτε μου συγκεκριμένα δεδομένα, διότι βεβαίως δεν λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή καμία άλλη απάντηση εκτός από τα θέματα μας, που έχουν ακουστεί πάμε πολλές φορές και στις τηλεοράσεις παντού. Και μάλιστα για να είμαστε απόλυτα συνεπείς, είναι σαφείς, εμείς καταθέσαμε εθνικό στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης με συγκεκριμένους στόχους για να δημιουργηθούν θέσεις δουλειάς, για να μείνουν οι νέοι επιστήμονες στον τόπο τους, για να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Αν μου επιτρέπετε και αν έχω ένα λεπτό, θα σας πω ότι το σημερινό μοντέλο δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της Τρόικας και του Δούνου του. Το σημερινό μοντέλο, αυτό λοιπόν της υπανάπτυξης της ανεργίας, είναι ένα αποτέλεσμα μιας στρεβλής οικονομικής πορείας που τα τελευταία 30 χρόνια, μιας πορείας που επέτρεψε και επέβαλε τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον κρατικό και τον πολιτικό παρασιτισμό, όπου εκεί σχέσεις πελατειακές μεταξύ κομμάτων εξουσίας και λαού έφεραν την υπανάπτυξη, η οικονομία μας ανέπτυξε σαφώς μεταπρατικό προσανατολισμό, με αποτέλεσμα να μην παράγουμε. Ένα λεπτά, κύριε Αναστάκο. Λοιπόν... Κύριε Αναστάκο, με συγχωρείτε. Κύριε Βαρβούνη, λαμβάνετε απάντηση στο ερώτημα το οποίο όχι, θέσατε. Όχι, πραγματικά όχι. Ένα μοντέλο ανάπτυξης κατανοητό να είναι για όλους τους Έλληνες, δεν το ακούω ποτέ και πουθενά. Θα σας το πω αμέσως. ΑΟΣ, χάραξη της ΑΟΣ, εκμετάλλευση με όρους που θα σέβονται το περιβάλλον και την κοινωνία του ορυκτού ελληνικού πλούτου. Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών που αυτή τη στιγμή Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό παρέχουν τις υπηρεσίες και τις εμπορικές αυτές και τεχνικές δραστηριότητες και στηρίζουν άλλες εταιρείες. Επιδότηση νέων επιχειρήσεων. Χρήματα από το τραπεζικό σύστημα για ανάπτυξη θέσεων εργασίας και ανάπτυξη νέων εταιρικών επιχειρηματικών προσπαθειών. Είμαστε σαφείς, τα περιγράψαμε σε 68 σημεία στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του κόμματός μας στις εκλογές και μπορούμε καλόπιστα να τα ξανασυζητήσουμε. Ο κύριος Γρηγοράκος θέλει να μην πάρουμε. Ο κύριος Αναγνωστάκος. Ο κύριος Αναγνωστάκος όμως θέλει ταυτόχρονα, θέλει ρευστότητα από τις τράπεζες, αλλά μας λέει ταυτόχρονα να μην πάρουμε τα λεφτά από τη δόση. Δηλαδή, διακρίνουν κάποιες αντιφάσεις στην ομιλία. Αν έχω τον λόγο, μπορώ να σας απαντήσω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Δεν λέμε να μην πάρουμε τα χρήματα, λέμε ότι αυτά τα χρήματα τα πληρώνει χρυσά ο ελληνικός λαός και δεν ξαναγυρνάνε στον ελληνικό λαό. Ξαναγυρνάνε στις χρεοκοπημένες τράπεζες. Τι λέτε, κύριε Βασίλη, περιμένουμε 10 δις αυτή τη στιγμή οι προμηθευτές να πάρουν του δημοσίου, οι ιδιώτες. Κάνετε λάθος. Από τα 44 δις. Νομίζω ότι δεν ξέρετε τα δεδομένα. Τα 25 δις θα πάνε από τα 31,5 δις. Μα δεν είναι 31, κύριε. Παρακαλώ, μην μιλάτε στον άλλο. Τα 25 πηγαίνουν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μα είναι παραπάνω λεφτά. Τα 6 είναι αυτά τα οποία θα πληρώσουν το κοχρεολύσια, τα οποία δεν είχαμε και γι' αυτό βγήκαμε προχθές στις αγορές και με ομόλογα και πήραμε αυτά τα χρήματα και ένα ποσό της τάξης των 600 εκατομμυρίων θα ξαναμπούν στην ελληνική αγορά. Υπάρχουν δύο καθυστερημένες δόσεις, κύριε Τόλιο. Υπάρχουν δύο καθυστερημένες δόσεις. 12,2 δισεκατομμυρίων, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί. Χρήματα για τα οποία λέγατε εσείς της τρικοματικής συγκυβέρνησης ότι θα καταρρεύσει και δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις κλπ. Αυτά δεν έχουν καταβληθεί.
Και όμως εξακολουθούμε και είμαστε ζωντανοί. Δηλαδή, ένα λεπτάκι, παρακαλώ. Κύριε αλλά σας λέω και πάλι, ότι τα χρήματα αυτά, τα οποία τα έχει πληρώσει και θα τα πληρώσει χρυσά, θα έχει ματώσει ο ελληνικός λαός για αυτά τα χρήματα, δεν έρχονται, δεν ξαναγυρνάνε στην κοινωνία, δεν μπαίνουν στην οικονομία, είναι χρήματα που θα τα πάρουν οι διεθνείς κερδοσκόποι, οι διεθνείς τραπεζικοί τοπογλήφοι. Κύριε Αναγνωστάκο, λοιπόν, θέλω να ακούσω τον κύριο Χρήστο Ηλιάδη, δάκτορας πολιτικών επιστημών. Με συγχωρείτε, υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση στο πάνελ. Θα σας ρωτήσω, αυτό ακριβώς θα κάνω. Μην στεναχωριέστε. Έχουμε ούτως ή άλλως τον χρόνο που χρειάζεται για αυτό το πράγμα. Θέλω να ακούσω λοιπόν τον κύριο Χρήστο Ηλιάδη, διδάκτορας πολιτικών επιστημών. Η συνάδελφό σας, η κυρία Βαρβούνη, έθεσε εδώ πέρα κάποια ερωτήματα. Στα ερωτήματα αυτά είπε ότι δεν πήρε απάντηση. Θέλω να τοποθετηθείτε καταρχήν και από τη δική σας πλευρά, γιατί αναζητάτε πλέον εργασία και στο εξωτερικό και εδώ. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Ναι, εγώ αναζητώ εργασία. Έχω κιόλας κατά κάποιο τρόπο ταυτόχρονα, γιατί υπάρχει το ιδιότυπο καθεστώς των διαφόρων προγραμμάτων που λήγουν σε 6 μήνες. Οπότε έχει μια δουλειά 6 μήνες. Είναι δυνάμει άνεργος. Το οποίο είναι, εγώ δεν ξέρω, δηλαδή 8 στους 10 από τους συνομιλίκους μου που ξέρω είναι σε ένα τέτοιο καθεστώς. Ξέρουν ότι δουλεύουν για 6 μήνες, ένα χρόνο και μετά ψάχνουν ξανά χωρίς να ξέρουν. Χωρίς ασφάλιση προφανώς, έτσι. Ναι, αν είσαι τυχερός και έχεις ΤΕΒΕ και το πληρώνεις επιπλέον. Προφανώς με μπλοκάκι θα δουλεύετε. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοπιάσω και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούσατε τον κύριο Αναγνωστάκο, τον κύριο Τόλιο ότι υπάρχει ένα θέμα βεβαίως με τη δόση την οποία αυτή πρέπει να πάρουμε. Αλλά παραμένει και δικό μου ερώτημα το τι συμβαίνει πραγματικά στην ουσιαστική ανάπτυξη και στην ουσιαστική, αν θέλετε, απάντηση των ανέργων που ψάχνουν να βρουν δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, παίρνω αφορμή από την προηγούμενη συζήτηση. Ακούω πάρα πολύ και τώρα έγινε αυτή η κουβέντα εδώ ότι. Θέλουμε δουλειές, θέλουμε ανάπτυξη, πρέπει να έρθουν τα χρήματα. Εκτός το ότι πραγματικά από το πρωί ως το βράδυ ακούω την ίδια συζήτηση, αν θα έρθει η δόση, αν δεν θα έρθει, και σας άκουγα και τώρα και ένιωσα να θέλω να φύγω. Δηλαδή, το ακούω από το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Έχω βαρεθεί να σας πω την αλήθεια. Ναι, δηλαδή, θέλω να ακούσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Και μιλάμε για δουλειές. Τι δουλειές? Ακούστηκε πριν μία πρόταση, επειδή είχε την ευκαιρία να μιλήσει ο κύριος Αναγνωστάκης, είπε για επέκταση. Αναγνωστάκο, συγγνώμη. Επέκταση της ΑΟΣ. Σε τι μελέτη στηρίζεται αυτό? Δηλαδή, οι προτάσεις που κάνουν τα κόμματα στηρίζονται σε κάποια μελέτη? Έχει γίνει από κάποιο πανεπιστήμιο κάποια μελέτη, ή είναι προτάσεις οι οποίες έτσι γίνεται ένας υπολογισμός πάνω κάτω? Δηλαδή, οι προτάσεις που κάνετε, πρώτον ποιες είναι και δεύτερον πάνω σε τι στηρίζονται, σε τι υπολογισμούς στηρίζονται? Αναρωτιέμαι δηλαδή, και δεν έχω ακούσει από κανέναν, και αναρωτιέμαι πραγματικά αν θα ακούσω. Τώρα δεν ξέρω τι. Πόσο άλλο. Μάλλον, συγγνώμη, η υποθέση στο ΝΑΟΣ είναι μια. Ξέρετε ότι δεν είναι μόνο θέμα μονομερών ενεργειών. Ξέρω, ναι. Είναι και ζήτημα διαπραγμάτευση μεταξύ χωρών. Γιατί επικίνδυνο. Αφενός επικίνδυνα θέματα. Η Κύπρος που προχώρησε στην κήρυξη ΑΟΣ. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μιλάμε έτσι για να έχει και πιο ενδιαφέρον συζήτηση. Η Κύπρος που προχώρησε. Ένα λεπτό, κύριε Αναγνωστάκο. Με πιέζουν για διάλειμμα. Θα σας δώσω το λόγο και στην κυρία Καφεντάρη και στην κυρία Αναστασοπούλου αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.